θα του πιάσουμε απροετοίμαστους, θα καταλάβουμε την πόλη, θα τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, θα γυρίσουμε στην Αθήνα νικητές. Όλα καλά. Και ο Αλκιβιάδης λέει μια πρόταση πολύ μεσοβεζική. Λέξτε, ναι, όχι. Ρίσκο, γιατί άμα κάνουμε μία μάχη και χάσουμε, τελειώσαμε. Πάει εξαρτία. Δεν έχουμε λόγο. Θα πάμε στα. Καταλάβουμε την Κατάνη. Θα πάμε να παρελθώνουμε με ορμητήριο την Κατάνη του Λεοντίνου, που είναι η πόλη που έχουν καταλάβει στην ακούσει στον διάδοχο, είναι πραγματική μα σύμμαχη. Βλέποντα οι υπόλοιποι Σικελοί ότι έχουμε αυτό το στρατό, θα στείλουμε πρεσβεία ώστε να πάρουμε όλε μία μετά την άλλη τι συμμάχου των Σιρακουσίων πόλη με τη δική μα πλευρά. Και αφού θα σπάσουμε όλη την συμμαχία των Σιρακουσίων και άρα θα αδυνατήσουμε πάρα πολύ την ισχύ τους, μετά θα επιτεθούμε στις Σιρακούσες, που θα έχουν πλέον και πολύ καλή εικόνα του πράγματος, και θα έχουν πληροφορίες για το ποιες είναι οι δυνάμεις τους και θα ξέρουμε και ποια είναι η αδυναμία και η δύναμή τους, και θα επιτεθούμε, όχι αμέσως, που λέει ο Λάμπαχος, ένα δίμηνο, τρίμηνο. Αφού προηγουμένως θα έχουμε κάνει όλα αυτά. Δεν ήταν κακό. Όχι, κακό δεν ήταν. Ήταν λίγο πιο λιγότερο ρυψοκίνδυνο. Του Λαμάχου η πρόταση ήταν η περισσότερο ρυψοκίνδυνη. Γιατί όταν πας να κάνεις μια καταμέτωπη επίθεση, φυσικά έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, διότι ευνηδιάζει τον αντίπαλο, αλλά αν ιτηθείς, ιτήθηκες. Ενώ η πρόταση του Αλκιβιάδη είναι λίγο πιο σίγουρη. Δηλαδή, αδυνατίζουμε τις γραμμές του αντιπάλου και μετά το επιτιθέμεθα, έχοντας πλήρη εικόνα του πεδίου της μάχης. Και είναι περίπου ενδιάμεσα μεταξύ της προτάσεως του Νικία και του Λαμάχου. Ψηφίζει τελικώς πρόταση του Αλκιβιάδου, φτάνουμε το στόλο τους στην Κατάνη και ενώ ο Αλκιβιάδης λέει είναι σίγουρο ότι μόνο μαζί θα ανοίξουν τις πύλες της πόλεως, πάει στο Ρήγιο, που είναι και σύμμαχοι των Αθηναίων. Οι Ρηγίνοι τους βάζουν μια αγορά έξω από την πόλη, λέει παιδιά, μέχρι εδώ. Ζητάει από τους Μεσσηνίους, Μεσσήνοι εδώ, να τους βοηθήσουν. Καμία πόλη της Σικελίας δεν ανοίγει τις πύλες του Αθηναίου. Πες μας γιατί. Γιατί η δύναμη είναι τόσο μεγάλη που αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτή η δύναμη δεν μπορεί να έχει έρθει για την Αίγεστα και το Σελινούντα. Έχει έρθει για να μείνει. Άρα παιδιά συγγνώμη τώρα. Κανείς μας δεν θέλει να μας κάνει κουμάντο η Σιρακούσα. Αλλά υπάρχει και ένας που θέλει να ανταλλάξει Σιρακούσα με την Αθήνα. Μήπως ξέρετε τι κάνουν οι Αθηναίοι συμμάχους στην Ελλάδα. Άρα εκεί περιμένει ο Αλκιβιάδης ότι θα βρει μια κοινή γνώμη, ας το πούμε έτσι, σικελική, που θα ερωτευτεί την Αθήνα και θα ανοίξει τις πύλες και θα σειραίουν οι σύμμαχοι υπέρ των Αθηνών. Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει. Η Σικελία παραμένει ένα εχθρικό για τους Αθηναίους νησί. Εδώ είναι το πρώτο μεγάλο σοκ. Ο Αλκιβιάδης οργανώνει με φίλους του στη Μεσσήνη πραξικόπημα. Δηλαδή να καταλάβει την πόλη με προδοσία. Και την ώρα που οι φίλοι του είναι εκεί και ετοιμάζουν το σχέδιο για να πάρει τη Μεσσήνη με πραξικόπημα και άρα να καταλάβει τα στενά και άρα να μπορεί να ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό των Σιρακουσών, πλησιάζει ένα πλοίο από την Αθήνα, είναι η Σαλαμινία. Κατεβαίνουν οι αντιπρόεδροι της Αθήνας, πολύ έτσι ήρεμοι και γενικοί, και λένε κύριε Αλκιβιάδη, θέλω να σας ακολουθήσω στην Αθήνα για μια υπόθεσή σας. Τι έγινε, παιδιά, ξέρετε, προέκυψαν κάποια καινούργια στοιχεία ως προς τις υποθέσεις τις δικαστικές και αποφάσισε η Βουλή να σας ασκήσει λίγο σε εκείνη την περίφημη δίωξη. Πώς λένε σε μένα, θα σου κάνω δίωξη σε 10 μέρες, 15 μέρες, 15 μέρες, 15 μέρες, 15 μέρες. Αυτό το πράγμα του σκάει του Αλκιβιάδη την ώρα που είναι στις Σιρακούσες, δηλαδή στην Κατάνη συγκεκριμένα ήταν. Αλλά έχουν πάρει και εντολή αυτή, επειδή ο στρατός όλος είναι του Αλκιβιάδη. Ή κάνετε κανένα λάσκι πάντα το συλλάβετε και γίνει φασαρία. Πρώτον, διότι μπορεί να εξεγερθούν οι στρατό και να σφάξουν. Και να έχουμε ανταρσία. Και αντί εκστατεία στην Σικελία, να έχουμε ένα στρατό εξεγερμένο και να έχουμε την Αθήνα σε εμφύλιο πόλεμο. Ένα κίνδυνο. Δεύτερον, αν γίνει μεγάλη φασαρία, θα πέσει ο ηθικό των στρατιωτών, θα γίνει τραβέρι. Ήρεμα και πολιτισμένα, δεν θα σε ακολουθήσω. Λέει ο Αλκιβιάδη. Βεβαίω έχετε απόλυτο δίκιο, κανένα πρόβλημα. Εγώ πιστεύω με του Αθηναίου. Μην γίνει τα φασαρία και μα βλέπουν να τσακώνουμε. Δεν θα θεωρήσετε δίκιο. Ακολουθήστε εσεί μπροστά. Ακολουθώ εγώ πίσω. Πολύ ωραία, ξεκινάμε. Στέλνει ένα μήνυμα στου Μεσσηνίου. Προσέξτε, έχω στείλει αυτού να σπάρουν την πόλη. Σφάξτε του. Παπ, πιάνουν του δικού του, βάζουν τη Μεσσήνη, σώζει τη Μεσσήνη. Δεν πέφτει. Πρώτη κίνηση. Φτάνουνε
Πέρα απέναντι, φτάνουν εδώ στο Region, να πάρουν λίγα νερά, να πάρουν λίγα τρόφιμα. Κατεβαίνει ο Αλκυβιάδης στο πλοίο με τους φίλους του. Πιου! Ξαφανίζονται. Ρωτάνε, λέει τον Αλκυβιάδη, και τον βλέπουν κάποιοι ερηγίνοι που τρέχει να φύγει. Γιατί τρέχει τα πόδια, τρέχει. Του βλέπουν, τρέχει ο Αλκυβιάδης με τους φίλους του. Του λένε, καλά ρε Αλκυβιάδη, τόσο πολύ εμπιστεύεσαι την Αθήνα. Και απαντάει αυτός. Όσο να, την πατρίδα που την εμπιστεύουμε στα πάντα. Αλλά όσον αφορά το αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω, δεν εμπιστεύομαι ούτε τη μάνα μου. Γιατί μπορεί εκ λάθους να ρίξει μαύρη ψήφο για λευκή. Μαύρη ψήφο είναι καταδίκη. Κοινώς δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε όταν ψήφισε η Αθηνή. Μέχρι εδώ. Α, να πω και ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τώρα. Στην Αθήνα, σα είχα πει ότι είχαν καταστραφεί όλες οι ερμαϊκές στήλες εκτός από μία που ήταν κάτω από τη δεκαετία του Ανδοκίδου. Ο Ανδοκίδης είναι ένας ολιγαρχικός, πολύ έτσι κακής ποιότητας άνθρωπος, τον οποίο φυλακίζουν οι Αθηναίοι ως ύποπτο. Μέσα στη φυλακή γνωρίζεται με έναν άλλον, που του λέει: άλλο μην είσαι χαζός. Αν τυχόν πας σε δίκη, θα πεθάνεις. Δεν την γλιτώνεις. Στην Αθήνα υπήρχε νόμος, μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος λέμε τώρα, αλλά ήταν χωρίς κουκούλα, που αν εσύ κατέδιδες για δικό σου έγκλημα τους άλλους, εσύ έπαιρνες ασυλία και τα δικά σου έδωσαν οι άλλοι. Κατέδωσε λοιπόν αυτούς διάφορους άλλους. Πήρε αυτό τα σλία, σώθηκε. Μέσα στους άλλους που πιάσανε ήταν και μερικοί φίλοι του Αλκιβιάδη. Αυτοί οι άλλοι περιγράψανε 2-3 άλλες φορές που σε συμπόσιο ο Αλκιβιάδης διακομωδούσε με τους φίλους του Ελευσίνια Μυστήρια. Δηλαδή φοράζανε ρούχα και κάνανε διάφορα χωρίς λαμπάδες και λάγανε κτλ. Και αυτό ήταν καμένα σαν συμπόσιο. Θα κάνει διάφορες φυλακίες. Με τα νέα στοιχεία του κάνουν κατηγορητήριο γιατί έχουν αλλάξει τις κατηγορίες οι μάρτυρες. Του ασκούν τη δίκη, τον κάνουν ένα δικαστή. Όπου τώρα οι δικοί του ψηφοφόροι λείπουν και άρα κατά δίκη είναι βέβαια. Είσαι λοιπόν ο Αλκιβιάδης, Δημητράκη μου. Εμπιστεύεσαι την Αθήνα να σε δικάσει? Με τίποτα. Ποιος θα εμπιστεύονται εδώ την Αθήνα? Για σκοσέ. Εάν θα έλεγε θα εμπιστεύονται την Αθήνα να με δικάσει. Για να δω ένα χέρι. Όχι τώρα πώς είναι, δεν κερδίζει. Τώρα πώς είμαστε τώρα. Τώρα, παιδιά, ποια κερδίζει? Αφού είμαστε στην αρχή της εκστρατείας ακόμα. Είσαι Αλκιβιάδης, υπάρχει ένα που θα εμπιστεύονται την Αθήνα. Μα πρέπει να σε υποτιλάχιστη με την Αθήνα. Ήταν βέβαιο ότι θα πεθάνει. Δεν είχε καμία πιθανότητα να ζήσει ο Αλκιβιάδης. Ο Αλκιβιάδης θα ήταν νεκρός και μετά από λίγο καιρό θα καταδικάσαν τους κατηγόρους του ως συκοφάντες, θα του κάναν και ένα 30 και θα λέγανε τι φοβερό Αλκιβιάδη είχαμε, το σκοτώσαμε. Και θα του γράφανε και τραγούδια, θα του κάνανε και θετικά έργα, θα του κάνανε και ωραία ποιήματα και όλα. Δεν είχε καμία περίπτωση να επιβιώσει ο Αλκιβιάδης αυτή τη κατηγορία στην Αθήνα. Δεν το συζητάμε. Η πρόσκληση είναι κατά θανατική καταδίκη. Άρα ενώ το να το σκάσει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν είναι Σοκράτης ο Αλκιβιάδης. Και δεν είναι και στην ηλικία του Σοκράτους. Ο Σοκράτης να πήγε το κόνιο ήταν 75. Ο άλλος είναι 30. Είναι το ίδιο. Όλα παίζουν ρόλο στη ζωή. Όμως ο Αλκιβιάδης κάνει κάτι, θα το κάνει. Η ποινή είναι θάνατος, δεν υπάρχει ελπινή αυτό. Όχι, δεν μπορούσε. Είχε ψηφίσει η Βουλή, είχε αρθεί η ασυλία του. Ήτανε... Δηλαδή, όχι, νομικά δεν υπήρχε τρόπο. Θα πήγαινε στην Αθήνα. Ποιο να σκοτώσει? Ανταρσία. Ανταρσία. Όπου η Αθήνα θα ανακαλούσε το εκτατικό σώμα στην Αθήνα. Ανταρσία μπορεί να διοικήσει. Μανταρσία. Κάτι είπα, δεν είπα ήδη. Μανταρσία. Ανταρσία είναι εμφυλή πόλεμο. Και γιατί όσο θα τον ανακαλούσε πρώτο, λέω ότι εκεί θα κάνει όντω αδίκημα πια, θα είναι ήδη ένοχο. Λοιπόν. Το σκάω Αλκιβιάδης, αλλά τι κάνει. Του λένε, οι Αθηναίοι θα σε καταδικάσουν εις θάνατο. Και απαντάει, και εγώ θα τους αποδείξω ότι είμαι ζωντανός. Και πάει στη Σπάρτη. Η προδοσία, είναι προδοσία προφανώς, του Αλκιβιάδου, δεν είναι τόσκασε. Και ο Θουκυδίδης τόσκασε. Ο Θουκυδίδης τόσκασε, πήγε ιδιώτησε σκαπτή ύλη, και έγραψε αυτά τα ωραία βιβλιαράκια που διαβάζουμε. Ο άλλος τόσκασε, πήγε στη Σπάρτη και έγινε η αιτία που χάσαν τον πόλεμο και που δηλωθήκαν στη Σπάρτη. Γιατί στη Σπάρτη πηγαίνοντας, εξέθεσε όλα τα μυστικά της Αθήνας, όλες τις αδυναμίες, όλες τις δυνάμεις και εισηγήθηκε τη στρατηγική που τελικώς στη Σπαρτιά της ακολούθησαν και κέρδισαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
Και το πρώτο που τους εισηγείται πηγαίνοντας, το πρώτο, γιατί φτάνει στην Σπάρτη, ζητάει να τον δουν οι έφοροι, ήταν αριστοκράτες, οι αριστοκράτες πατέρα είχαν σχέση με τους εφόρους στη Σπάρτη, τον βάζουν, οι πατέρες δεν τον συμπάθουν να λυκδιάζουν, ήταν εχθρός τους. Τον βάλα στην αρχή υποδοκιμή, δεν τον δεχόντουσαν οι έφοροι, θέλουν να δουν τι πρόσωπο είναι. Αυτό που τον πάτησε στη Σπάρτη, μετεβλήθη, λέει το κείμενο του Πλουτάρχου, σαν να ήταν γεννημένος όμοιος. Έτρωγε το μελαναζωμό, πήγαινε σιωπηλό στα συσίτια, ανεχόταν όλες τις κακουχίες. Τον κοιτάζαμε μεταξύ στους Σπαρτιάτες και τον δείχναμε ως αξιοθέατο. Τι ρε παιδιά, αυτός είναι σαν να γεννηθεί στη Σπάρτη. Πώς θα πιστέψουν ότι αυτός είναι ο Αλκιβιάδης, ο Αλαζόνας, ο Φλίαρος, ο Επιδειξιομανής, ο Ταπεινός, ήρεμος. Τόσο γοητευτήκα στην Σπαρτιάτη, το μονάξαμε. Πάλε, δεν μας πεις, δεν μας πεις. Και του λέω το πρώτο που θέλω να σας πω, γιατί πρέπει να στείλετε γρήγορα βοήθεια στις Σιρακούζες. Γιατί οι Σιρακούζες θα πέσουν, στο λέω, εγώ θα την έπαιρνα. Και μην νομίζετε ότι εκεί πέρα έχουν πάει οι Αθηναίοι για τις Σιρακούζες. Για σας έχουν πάει. Άμα πάρουν τις Σιρακούζες, τελείωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Για έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λόγους. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε αμέσως βοήθεια στις Σιρακούζες. Ό,τι σας κατέβει, ό,τι έχετε πρόκειρο. Και το δεύτερο, πρέπει να εισβάλλετε στην Αττική. Για να κάνετε δεύτερο μέτωπο στην Αθήνα για να μην μπορούν να στείλουν ενισχύσεις στο εργατικό σώμα. Αλλά δεν κάνετε αυτή τη βλακεία που κάνετε τόσα χρόνια, που μπαίνετε το καλοκαίρι και φεύγετε το χειμώνα. Για το χειμώνα που φεύγετε, οι Αθηναίοι γυρνάνε στα κτήματά τους, βρίσκουν τα ζώα τους, ηρεμούν λίγο, ξελαμπικάρι το κεφάλι τους και έτσι αντέχουνε. Θα πάτε και θα κάνετε οχυρό στην Αττική. Και το καλύτερο σημείο είναι η Δεκέλεια, που είναι ακριβώς κοντά στη μέση, που δεν θα τους επιτρέπει να βγαίνουν καθόλου από τα τείχη, ούτε το χειμώνα. Θα έχετε κοντά τη Θήβα για να σας βοηθάει αν χρειάζεται ενισχύσεις και άρα θα κάνετε πολιορκία της Αθήνας χειμώνα καλοκαίρι. Αν το κρατήσετε 3-4 χρόνια, οι Αθηναίοι θα παραδοθούν, θα τρελαθούν, θα αντέξουν. Θα ανατρέψουν την κυβέρνηση. Οι Σπαρτιάτες τον ακολουθούν και στα δύο. Πρώτα στέλνουν βοήθεια στις Σιρακούζες και λίγο αργότερα, ένα χρόνο μετά, και λίγο να το αποφασίσουμε, εκστρατεύουν την Αττική και οχυρώνουν τη Δεκέλη. Γι' αυτό και η τρίτη φάση του Πελοποννησιακού πολέμου ονομάζεται Δεκελικός πόλεμος. Γιατί ενώ στην πρώτη φάση του πολέμου η Αθήνα είναι πολιορκούμενη μόνο το καλοκαίρι, στην τρίτη φάση του πολέμου η Αθήνα είναι πολιορκούμενη χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Η ερώτηση είναι, η Αθήνα μέχρι να πάνε οι Σπαρτιάτες έξω από τα τείχη, γνωρίζετε ο Αλκιβιάδης πρόσφατα? Όχι ιδιαίτερα, ούτε έχουν δώσει σημασία. Δεν το έχουν ανακοινώσει κανείς αυτό, δεν ξέρω μου να αρκετά, δεν ξεχάσει, αφηγάς είναι. Ποιος μου είναι, ούτε υπάρχει τηλεόραση, Twitter, Facebook, το είναι εκεί πέρα ο Αλκιβιάδης. Έχει πάρει ούτως ή άλλως και έχει ξενηλασία και είναι κλειστός τόπος, δεν έχει φλιαρία, δεν ξέρεις τι γίνεται στη Σπάρτη, ποτέ η Σπάρτη είναι κενό, μαύρο. Άρα οι Αθηναίοι δεν ξέρουν. Ιδέα δεν έχουν. Οι Αθηναίοι είναι μια χαρά εκεί, δεν έχουν αλλαγή με Αθηναίοι. Πιστεύω ότι υπάρχει νοικίος ειρήνη, ότι όλα πάνε καλά, ο νοικίας είναι φίλος Σπαρτιατών, δεν πολύ ανησυχεί. Και ξεκινάει τον πόλεμο νοικίας, ο οποίος πηγαίνει. Το πηγαίνει ο Νικίας με τον Ελαντή. Όμως δεν ήθελα να εκεί πέρα. Έχει φύγει και ο Αλκιβιάδης. Τσούκου, 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 τσούκου. Πάμε δείχνω το χάρτη της Σικελίας, το Σιρακουζών. Εδώ, στοπ. Εδώ είναι Σιρακούσες. Έτσι, εδώ είναι Σιρακούσες. Θα καταλάβει το πλημμύριο, αυτό εδώ. Ξεκινάει τώρα την πολιορκία της πόλεως. Η πολιορκία της πόλεως ξεκινάει από το χειμώνα του 415 προς 414. Ξεκινάει την πολιορκία. Καταλαμβάνετε το πλημμύριο, το οποίο φτιάχνουν και τρία οχυρά για να έχει μέσα τα πολεμοφόδια του και εδώ πέρα να βλοχεί ο αθηναϊκός στόλος και ξεκινάει ο ναυτικός αποκλεισμός των Σιρακουσών. Κάνει και μια πρώτη ναυμαχία που κερδίζουν εύκολα οι Αθηναίοι του Σιρακουσίους. Έχουν οι Αθηναίοι περίπου 100 πλοία, οι άλλοι περίπου 75-80 του συντρίβουν. Δεν προχωρούν γρήγορα, άλλοι μπαίνουν μέσα στο λιμάνι. Πάει εδώ, καταλαμβάνει το λόφο των επιπολών, αλλά κάνει το κρίσιμο Ελλάδος. Πάμε λίγο στην άλλη εικόνα που έχουμε, που έχει την Αχραδινή. Έχουμε άλλη μία, έχουμε άλλο ένα χάρτη. Εδώ, stop. Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει, βλέπετε εδώ είναι, αυτή είναι η πόλη των Σιρακουζών. Η Αχραδινή εδώ είναι η Ακρόπολη, την οποία στην αρχή οι Σιρακούς την είχαν ατύχιστη. Αλλά άρχισε τόσο πολύ να πάει ο Νικίας, μέχρι να φτάσει, προλάβανε και την οχυρώσανε. Και τι κάνει τώρα ο Νικίας, έχει καταλάβει εδώ το λόφο των επιπολών. Έχει καταλάβει από κάτω πλημμύριον, έχει κάνει ναυτικό αποκλεισμό, όπως λέτε με τα μπλε, και αρχίζει και χτίζει γύρω-γύρω αυτά τα εγκάρσια τείχη που έχουμε εξηγήσει,
τα οποία εφόσον ολοκληρωθούν, οδηγούν στο πλήρη αποκλεισμό της πόλεως από στεριά και από θάλασσα. Η Σιρακούς είναι μια πολύ μεγάλη πόλη που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη προμηθειών. Όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη, τόσο συντομότερη η πολιορκία. Κάνουν 2-4-5 προσπάθειες οι Σιρακούς, βγάζουν το δόντι τους έξω και πολεμούν αντίον των Αθηναίων για να εμποδίσουν την περιτύχηση της πόλεως τους. Τους κερδίζουν σε σειρά μαχών οι Αθηναίοι. Άρα μετά την τρίτη, τέταρτη ήττα φοβούνται να βγουν έξω. Δεν πολεμάνε. Τον Ερμοκράτη, τον ηγέτη που ήταν κατά των Αθηναίων και τους έχει παρακινήσει για τον πόλεμο κατά των Αθηναίων, τον ξυλώνουνε. Ξεκινάει η επανατέθεση με τον Νικία για την παράδοση της πόλεως, γιατί αν η πόλη παραδοθεί πριν ολοκληρωθεί η περιτύχηση, οι όροι θα είναι ευνοϊκότεροι. Αν η πόλη παραδοθεί από πίνακα και από δίψα, θα είναι η πλήρη καταστροφή. Ο Νικίας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την περιτύχηση της πόλεως, αλλά επειδή πια έχουν ξεκινήσει και οι διαδρονατεύσεις, ατονεί λίγο προσπάθεια. Έχει μερικά σημεία κενά εκεί που έχει μαζέψει πέτρες και ξύλα για να ολοκληρωθεί ο τείχος, αλλά όλοι τότε σκέφτονται ότι ρε παιδιά, θα πάω κάνω μάχη τώρα και να πω μπροστά που πετάνε οι άλλοι τα βέλη και να σκοτωθώ 2 μέρες πριν πάρουμε την πόλη. Και αντί να είμαι σε 2 μέρες μέσα στην πόλη και να πάρω τα λάφυρά μου και τα λεφτά μου και να περάσω καλά, να είμαι ο τελευταίος νεκρός μιας επιτυχημένης εκστρατείας. Οπότε όλα είναι χαλαρά. Ή η θύμη της πόλεως κάνουν διαδραματεύσει τον Νικία, του λένε τι θέλουνε, συζητάει αυτός τι θέλει να τους δώσει, ή πιέζει αυτός προφανώς κάνει, γιατί ο Νικίας γενικώς είναι άνθρωπος που ζητεί το συμβιβασμό, και ενώ όλα αυτά συμβαίνουνε, οι Σπαρτιάτες, κατά προτροπή του Κορινθίου, του Αλκιβιάδου, έχουν επιλέξει έναν στρατηγό, του οποίου του δίνει την εντολή να πάει να σώσει τις Σιρακούσες. Ο στρατηγός αυτός ονομάζεται Γύλιπ. Επειδή όμως δεν μπορούν να κάνουν επίσημη εκστρατεία, γιατί ούτε προλαβαίνουν, ούτε τολμά να φτιάξουν στόλο να φύγει, γιατί αλλιώς θα πράσινο να κοστώσει να διαλύσει, είναι μια εκστρατεία καταδρομικής φύσεως. Παίρνουν κυρίως Κορίνθιους εθελοντές και άλλους Πελοποννησίους, πηγαίνουν κρυφά μέσα από τη Λευκάδα, περνάνε με κάτι πλιαράκι απέναντι. Οι Αθηναίοι λίγο ακούν από κάπου ότι κάποιοι έρχονται, αλλά είναι λίγοι Αθηναίοι, 2-3 χιλιάδες, τι μας σπουδαίο, και λιγότεροι. Πλησιάζουν, πάμε πάλι να δείξουμε το χάρτη της Μεγάλης Αράχης και της Κελίας. Πάμε λίγο εδώ. Πάνε εδώ πέρα αυτοί, περνούν απέναντι, φτάνουν το τέλος του τάρτος, κατεβαίνουν σιγά σιγά τσουκου. Ακούγεται ότι κάτι πλησιάζουν, αλλά οι Σιρακούς είναι σχεδόν αποκλεισμένοι. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Οι Αθηναίοι κάτι τους λακούνε, αλλά δεν βλέπουν κανένα μεγάλο στόλο να έχει περάσει. Αλλά δεν ανησυχούν ότι κάποια μεγάλη δύναμη πλησιάζει. Ε? Και το βράδυ της μέρας που την επομένη είναι να υπογράψουν την παράδοση της πόλεως στον Νικία, ένας Κορίνθιος πλοίαρχος τη νύχτα ξεφεύγει τον ναυτικού αποκλεισμού, μπαίνει στο λιμάνι, πάει στη Βουλή και τους λέει σε 3 μέρες το αργότερο θα είναι εδώ ο Γύλιπος με δυνάμεις καταδρομής φοβερούς που θα σώσουν τους Σιρακούσες. Μην παραδοθείτε. Φοβούνται οι θύνοντες πόλεως που έχουν εξηλώσει τον Ερμοκράτη, που είναι αντίπαλός ο πολιτικός που είναι υπέρ του πολέμου, να παραδώσουν την πόλη και μετά να ακουστεί ότι είχαν πληροφορηθεί ότι επίκειτο να έρθει δύναμη για να σώσει. Και λέει τι να παραδοθούμε σήμερα, τι να παραδοθούμε σε 3 μέρες. Άρα βάλουμε την παραδοθούμε για 3 μέρες, σιγά. Και λέει του Νικία, μεθαύριο. Τελατή παράδοση παραλαβεί, αντί για την Δευτέρα, την Πέμπτη, σιγά μου, ε. Στις 3 μέρες. Φτάνει ο Γύλιπος, μπαίνει στην πόλη, περνάει πάνω από τις επιπολές. Πάμε πάλι πίσω. Στο χάρτη που δίνει τις επιπολές, εδώ. Βλέπει αυτός που μπαίνει μέσα, βλέπει ότι επίκειται η περιτύχηση της πόλης και έχουν μείνει 2-3 σημεία που είναι κενά. Επιτίθεται την επόμενη μέρα το πρωί με τους δικούς του ακριβώς στο ίδιο σημείο, κερδίζει τους Αθηναίους. Και με τις πέτρες και τα ξύλα που έχουν μαζέψει οι Αθηναίοι για να ολοκληρώσουν το τείχος, αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει, τα χρησιμοποιούν ήδη και χτίζουν το εγκάρσιο τείχος τώρα. Το εγκάρσιο τείχος, σας είπα, είναι. Βάλε μου, έχω στυλό, πώς γράφω εδώ με αυτό το πράγμα. Βάλε μου λίγο εδώ πέρα. Εδώ. Α, τόσο μπερδεμένο είναι. Εμένα λίγο δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος. Είναι ωραίο μηχάνημα, δεν πάω από δεν είναι ωραίο, αλλά... Έλα, είμαι αρκετά. Θέλω να γράψω, πώς γράφει αυτό. Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα όταν δείσαι. Ποιο? Όχι, δεν έχω χάρη. Εδώ γράφει, μπορεί να γράψω εδώ για να δούμε. Αυτό είναι.
Αυτό. Οκ. Okay. Άρα, πρέπει να είναι και πιο εύκολο στις μαθήματα. Πάω στο κρεσέντο του μαθήματος. Από εκεί έχει ανοίξει. Ωραία, τα, γιατί πατά τώρα εδώ. Εδώ με το μάθος γράφει. Λοιπόν, έχεις μια πολιτεία, έτσι. Ας πούμε εδώ, είναι οι Σιρακούσες, εδώ είναι η Ακρόπολη Αχραδινή, εδώ είναι το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι, έτσι. Κάτω εδώ είναι το Πλημμύριον, που είναι οι Αθηναίοι. Αυτοί έχουν χτίσει ένα τείχος έτσι. Έχουν χτίσει ένα τείχος έτσι και έχει μείνει αυτό το κομματάκι εδώ που δεν έχει περιτυχιστεί. Α? Πάει εδώ πέρα ο Γύλιπος, κερδίζει ο Αθηναίος, παίρνει τα υλικά και κάνει αυτό το πράγμα. Όταν ανοίγεις αυτό το εγκάρσιο τείχος, τι στην ουσία κάνεις? Για να γίνει περιτύχηση, πρέπει να πάει να κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Είναι, αν έχεις δηλαδή μια δουλειά μια ημέρα, έχεις μια δουλειά 15 ημερών. Αν υποτεθεί ότι κερδίζεις και στον έλεγχο του δάσου, δεν έχεις τον έλεγχο του δάσου, δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Εδώ είναι οι επιπολές, ο λόγος που είναι πάνω, οι επιπολές που είναι ο λόγος που είναι πάνω, ο Αθηναϊκός αυτός τον ελέγχει. Βγαίνει ο Γύλιπος, κάνει καταδρομική επιχείρηση και σε επιπολές, διώχνουν τους Αθηναίους και τις επιπολές. Πεθαίνουν όλο τον λόγο τώρα από πάνω. Γιατί αυτό είναι κομμάντο. Και αυτοί οι άλλοι είναι τώρα, έχει φύγει Αλκυβιάς με ο στρατηγός, είναι με τον Νικία που έχουν ψηλοβαρεθεί, έχουν πάει όλα χαλαρά, έχουν μοιράσει στο μυαλό τα λεφτά και τα λάφυρα. Η ορμητικότητα του έχει περάσει, και τότε. Μπαίνει ο Γύλιπος μέσα, οριστικά πια καταλαβαίνει ότι ακούσει για αυτό κάνει κουμάντο, του αναθέτουν την ηγεσία, επαναφέρει τον Ερμοκράτη, καταργήσουν ουσία το πολίτευμα για λόγους εκτάξεις ανάγκης και ξεκινάει μία αναδιοργάνωση του Σιρακουσιακού στρατού από την αρχή. Όπου το πρώτο που κάνει είναι ξυλώνει όλους τους αξιωματικούς που είχαν Σιρακούσει. Ακούστε τώρα, αυτό δεν θέλω να σας πω, δεν θα το πιστέψετε ότι συνέβαινε, αλλά συνέβαινε. Όλοι λέει αξιωματικοί. Ήταν όλοι μέλη των καλών οικογενειών και ήταν διορισμένοι όχι καταξίαν, αλλά λόγω των ορεμιών που είχαν. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτές τα πράγματα είναι αδιανόητα για εμάς στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να το φανταστούμε ότι μπορεί να συμβαίνουν σε αλήθεια, αλλά συνέβαινε σε Ρακούσες. Και ο Γύλιπος βάζει όλους και γυμνάζεται και λέει: θα διορίσω εγώ αξιωματικούς καταξίαν. Τους βάζει κάνουν γυμνάσια, τους βάζει κάνουν γυμναστική, τους βγάζει στα πλοία, τους βάζει να κάνουν κουπί. Δηλαδή από εκεί που ήταν αυτό τώρα παγλαμάδες, κουραμπιέδες, επιχειρηματίες, έγινε ξαφνικά. Δεν του πολύ άρεσε, τον διώξαν γρήγορα μετά, αλλά τώρα είναι αναγκασμένοι, δεν πάγανε αλλιώς. Αυτός δεν είναι και Σπαρτιάς, δεν ξέρει και το όχι, δεν υπάρχει όχι. Έτσι. Άρα στους μήνες που ακολουθούν, γιατί μπαίνει ο χειμώνας και μετά από την άνοιξη, ο στρατός των Σιρακουσίων αναγεννάται από τις τάξεις του. Με το που πάει τώρα η άνοιξη, εισβάλλουν οι Σπαρτιάς και στην Αττική και καταλαμβάνουν τη δεκέλεια. Και έτσι ξαφνικά ενώ μπαίνοντας το χειμώνα του 415-414 η Αθήνα απέχει λίγα 24 ώρα από το να καταλάβει την πόλη των Σιρακουσών, η εκστρατεία να στεφτεί υπό απόλυτη επιτυχία και όλα να πάνε πρίμα, ξαφνικά οι Αθηναίοι μπαίνουν στην άνοιξη του 414 με τις Σιρακούσες να έχουν αναδιοργανωθεί, με την εκστρατεία να φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ μάκρος, με τον Νικία να έχει μείνει μόνο ο στρατηγός, γιατί σε μια από αυτές τις επισημαχίες σκοτώνεται το Λάμαχος, που ήταν και ο καλύτερος μεταξύ των δύο στρατηγών, και άρα μένει μόνος του, και την πόλη, την Αθηνών, να κινδυνεύει από πολιορκία, πια από τους Σπαρτιάτες που έχουν διαλύσει πια την ειρήνη του Νικία, και ξεκινάει ξανά ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Ερώτηση, δε από τη συνέχεια θα την κάνουμε σε επόμενο μάθημα, στο 14 τώρα. Ερώτηση.